Indexpo 2024 και βρισκόμαστε σε ένα περίπτερο όπου θα έλεγα η λέξη φύση είναι το ενδυνάμει στοιχείο αυτή τη στιγμή. Και μια έκθεση η οποία είναι φημισμένη στην Ανατολική Ευρώπη για το κομμάτι των εξαγωγών των προϊόντων. Σωστά. Τι έχουμε από σας, το δικό σας προϊόν είναι, θα έλεγα, από τα πιο γλυκά προϊόντα. Θα έλεγα και τα πιο φρέσκα. Η δικιά μας ιδέα φέτος ήταν να συνδυάσουμε το φρέσκο προϊόν με τα δικά μας αγνά υλικά. Είμαστε από την εταιρεία Ευλογία με τις μαρμελάδες και τα αλήματα και ο στόχος είναι να περάσουμε στον Έλληνα μια υγιεινή διατροφή με ένα προϊόν το οποίο είναι αγνά υλικά, πρώτες ύλες. Έχουμε 50% φρούτο και 50% χυμό σταφύλι, χωρίς τίποτα άλλο συντηρητικό, ούτε χρωστικές, ούτε συντηρητικά, ούτε χρώματα, ούτε γλυκαιδικές ουσίες. Άρα, ο καταναλωτής έχει μία τάση στο πατροπαράδοτο, έχει μία τάση στο back to the roots που λένε στα αγγλικά, αλλά από την άλλη θα πρέπει να έχει και ένα προφίλ το προϊόν, σύγχρονο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά, χωρίς πρόσθετα. Και νομίζω πως εξυπηρετούμε αυτό το στόχο εξαιρετικά. Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με μεγάλη μας έκπληξη. Νομίζω και το περίπτερο αλλά και τα προϊόντα έχουν δώσει ένα πολύ σημαντικό στίγμα. Έχουμε λάβει αρκετά leads, ελπίζουμε να ακολουθήσει και τη σωστή πορεία να γίνουν και συνεργασίες. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και από το ελληνικό και από το εξωτερικό ενδιαφέρον. Νομίζω και από στατιστικές και από βραβεύσεις της ελληνικής κουζίνας βλέπουμε ότι καταλαμβάνει πρώτες θέσεις. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό asset που είναι ο τουρισμός. Αν βάλουμε ότι έχουμε 20 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και αυτό το βάλουμε προσθετικά στα 10-20 τελευταία χρόνια, μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο ανθρώπων που έχουν έρθει και έχουν γευτεί και την ουσία και τον τουρισμό αλλά και τη γεύση. Η ελληνική κουζένα είναι εκπληκτική, απλή και σύνθετη αν θέλει, με πολύ αγνά υλικά. Νομίζω αυτό το κομμάτι που προσπαθούμε να το προσβέσουμε είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Άρα θεωρώ ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια το να έρθουν οι ξένοι να ακούσουν και την ελληνική γαστρονομία βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει και τις εταιρείες που το προσβέβουν.